Στη χρονιά που φεύγει και στη χρονιά που έρχεται, συνεχίζω να στέκομαι καλημερίζοντας αυτή τη φορά τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Χάρη τον Μαμουλάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά, καλά να είστε, χρόνια πολλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδυγυράκη, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Και ας ελπίσουμε πραγματικά το 21 να είναι μια πολύ πολύ καλύτερη χρονιά από αυτή που περνάει τώρα το 20. Το 20 τι σας αφήνει, τι μας αφήνει για εσάς που βλέπετε αλλιώς τα πράγματα? Μια ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι τα πράγματα τα βλέπουμε όλοι υπό μια σκοπιά και υπό ένα πρίσμα ανάλογα με το timing το οποίο διερχόμεθα. Δηλαδή νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη, μια ιδιάζουσα χρονιά, ίσως η πιο δύσκολη χρονιά αυτού του αιώνα, αν μη τι άλλο, και σίγουρα μια χρονιά η οποία μας αφήνει έντονο προβληματισμό, σκεπτικισμό για αυτό που έρχεται. Διότι πέραν τις κακουχίες τις οποίες περάσαμε και η χώρα μας δοκιμάστηκε, και ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες βιώνοντας μια καθημερινή, το τονίζω, καθημερινή εθνική τραγωδία, νομίζω ότι ίσως να είναι το 20 χρονιά του αναστοχασμού και η χρονιά της κριτικής και μέσα μας για πράγματα και πράξεις και παραλήψεις τις οποίες ενδεχομένως οφείλουμε να τις δούμε με ένα άλλο μάτι τη χρονιά που μπαίνει. Σίγουρα όμως αυτό που θα πρέπει να κυριαρχήσει και υπάρχει βάσιμη ελπίδα πλέον είναι μια πιο αισιόδοξη νότα, τουλάχιστον από πλευράς καθημερινότητας, ώστε να ξαναβρούμε τις ζωές μας. Γιατί αυτό από το οποίο ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες και ελπίζουμε το πρώτο εξάμεινο του 2021 να ολοκληρωθεί, δηλαδή ο επιτυχημένος και μαζικός, καθολικός και οριζόντιος εμβολιασμός, να είναι και αυτή η αρχή του τέλους και να ξαναπάρουμε τις ζωές στα χέρια μας, όλοι μας. Απαιτούνται νότες αισιοδοξίας, λέτε, για να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Πώς εξηγείτε αυτές τις νότες, πώς τις προτείνετε, τις βλέπετε από τη δική σας την πλευρά, αλλά θέλω να μου το βάλετε σε συνάρτηση με αυτές τις παραλήψεις και τα λάθη που μας έφεραν σε αυτές τις κακουχίες ενδεχόμενα και στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή το 20 είναι μια εξόχως ιδιαίτερη χρονιά, αυτό το οποίο καλούμεθα τώρα όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει, είναι ουσιαστικά να αντλήσει δυνάμεις, να μπορέσει να εναρμονιστεί στο νέο περιβάλλον, το οποίο το τονίζω, ειδικά το πρώτο μισό του 2021, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερο από όλες τις πλευρές, από την προστασία του εαυτού μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου, από την προσπάθεια ανόρθωσης του κοινωνικού ιστού, ο οποίος έχει πληγεί όσο καιρό είμαστε μέσα σε αυτόν τον ιδιότυπο αυτοεγκλεισμό λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, και φυσικά το μεγάλο στοίχημα, διότι δυστυχώς η οικονομία δεν επιδέχεται εμβολιασμό. Και αυτό είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Δεν θέλω να μπω σε μια κομματική τοποθέτηση. Εγώ μιλάω, θέλω να μιλήσω κοινωνικά, και αυτό το οποίο με απασχολεί και με προβληματίζει, κυρία Δουργεράκη, ιδιαιτέρως για το 2021, είναι η κοινωνική συνοχή αφενός και αφετέρου το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ένα καλό βηματισμό και σε επίπεδο οικονομίας, γιατί αναμφίβολα στη ζωή μας η οικονομία παίζει καταλυτικό ρόλο και ιδιαίτερα στις πολλές μεγάλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες ξέρουμε όλοι ότι έχουν πληγεί, και είναι ιδιαίτερα αμφίβολο το πώς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και να ορθοποδήσουν στη χρονιά που έρχεται. Ναι, αλλά είναι δύσκολα τα βήματα και τα τρία στα οποία αναφέρεστε, και η οικονομία και η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Εγώ σας βάζω μέσα την ανάπτυξη, γιατί συχνά ασχολείστε και μέσα από τον τομέα που είσαστε με το κομμάτι ανάπτυξη και το κομμάτι έργα, και σας το θέτω έτσι, αλλά και τα τρία βήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ασφαλώς πάρα πολύ δύσκολα, μια μεγάλη πρόκληση. Εγώ είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος, γιατί από τα παρόντα δεδομένα από τους κυβερνώντες δεν διαφαίνεται αυτή η αισιοδοξία. Αλλά βέβαια εμείς οφείλουμε, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε πάντοτε, είναι με ένα κριτικό μάτι και πνεύμα να μπορέσουμε να δίδουμε λύσεις ή να προτείνουμε λύσεις καθώς προχωράνε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η ΟΝΗ δεν είναι αισιόδοξη, ειδικά στα ζητήματα οικονομίας και ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια δραστική αλλαγή και μια νότα ανορθωτική στάσης, γιατί πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Είναι ακριβώς η χρονιά η οποία διαδέχεται
τη χρονιά της του Ιού, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία για τον αυτό πρώτο αιώνα τουλάχιστον είναι το 2020, ήταν η χρονιά ενός μιας πανδημικής κρίσεως, η χρονιά του Ιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία, για την οικονομία και φυσικά για την υγεία. Έχουμε συνηθίσει βέβαια τις περισσότερες φορές και το λέμε περισσότερο στους μικρότερους και όχι στον εαυτό μας, όταν το βλέπουμε στον καθρέφτη, ότι ξέρετε τα παθήματα γίνονται μαθήματα και το δίνουμε ως συμβουλή. Αναρωτιέμαι αν αυτά τα παθήματα εσείς έχετε καταλάβει ότι για την πολιτική σκηνή, όχι μόνο του δικού μας του τόπου, της δικής μας της χώρας αλλά παγκόσμια, και αυτό το οποίο ζήσαμε εφιαλτικά μέσα στο 2020 και συνεχίζουμε να ζούμε εφιαλτικά μέσα στο 2020, ότι πραγματικά δίνει ένα μάθημα αλλαγής κατεύθυνσης, κύριε Μαμουλάκη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συμβαίνει. Το αν συνέβη ή όχι, και ειδικά στη χώρα μας, θα ξεκαθαρίσει και θα διαφανεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Θέλω να πιστεύω όμως πως αν μη τι άλλο, η πλειονότητα του πολιτικού συστήματος, αν θέλετε, των ανθρώπων που ασχολούνται δυναμικά με τα κοινά, έχει πάρει το μήνυμα. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μήνυμα αυτό έχει πολλές διαστάσεις, διότι σίγουρα ο υγειονομικός πόλεμος που διεξήχθη και συνεχίζεται να διεξάγεται όλο το 20 και σίγουρα και τις αρχές, από αρχές του 21, είναι ένα πρώτο θέμα και ο καθένας κρίνεται γύρω από αυτό. Νομίζω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η κυβέρνηση απέτυχε ικτρά, παρόλο τους θετικούς ιονούς, στην πρώτη μάχη που δόθηκε στο πρώτο κύμα. Το δεύτερο κύμα νομίζω κατατρόπωσε δυστυχώς την κυβέρνηση αλλά και φυσικά και τη χώρα. Ακόμα η Θεσσαλονίκη και ο μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού ταλανίζεται. Βλέπετε ότι είναι δεκάδες οι νεκροί κάθε μέρα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σημαίνει και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και το Γενάρη και το Φλεβάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το υγειονομικό σκέλος. Το μεγάλο στοίχημα είναι εφόσον επήλθε ο εμβολιασμός ή ξεκινάει η διαδικασία, το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα υπάρξει σχέδιο, και εδώ είναι το αμφίβολο. Θέλω να πιστεύω ότι θα διαψευστώ σε αυτό, γιατί εκτιμώ ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση. Μακάρι όμως να υπήρχε ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα με πιο θετικό μάτι. Ένα ολοκληρωμένο, με μεθοδικότητα σχέδιο που θα οδηγούσε τη χώρα στο 2021 με ξεκάθαρη προοπτική, και αυτό είναι και το κρίσιμο, και με ένα θετικό μήνυμα ελπίδας για όλους αυτούς οι οποίοι, ξέρετε, με αφωνία δυστυχώς υπομένουν πολλές ιδιαίτερες συνθήκες. Πολλοί έμειναν σπίτι τους και χάρισαν τις δουλειές τους μέσα στο σπίτι τους. Πολλοί συμπολίτες μας έχασαν ευνηδίως το μισθό τους χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν το παραμικρό. Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος υπομονετικά περίμενε το τέλος της υγειονομικής κρίσης, τίθεται πραγματικά σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία τώρα που φαίνεται να ολοκληρώνεται ο κύκλος. Ο δύσκολος αυτός κύκλος. Ναι, αλλά αποδοπατάμε αυτή την κοινωνική συνοχή χωρίς να το καταλάβουμε από απελπισία. Ναι, αυτό είναι μια παραδοχή στην οποία δεν πρέπει επουδενή να παραμείνουμε αμέτωχοι. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε λύσεις και να ακούσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Διότι έχω την αίσθηση από τα στοιχεία τα οποία παραλαμβάνουν καθημερινά, τα επίσημα στοιχεία από φορείς και οργανισμούς που παρακολουθούν ζητήματα κοινωνικής συνοχής, που όλα άπτονται φυσικά της κοινωνικής συνοχής, η ενεργεία, η ύφεση, η οικονομία, η ανάπτυξη, δεν είναι απλή δείκτες, δεν είναι απλά νούμερα, όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή καταδεικνύουν ξεκάθαρα μια βαθιά ύφεση, όχι μόνο οικονομική σε απλούς αριθμούς, αλλά στην ίδια σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πολιτικό πρόταγμα που θα έπρεπε κανονικά η κάθε κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση εδώ στη χώρα, να κοιτάξει, να δώσει έμφαση, ώστε τουλάχιστον να μην έχουμε κατάρρευση του κοινωνικού ιστού. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος μέσα στη διάρκεια του 2021. Να δούμε δηλαδή την εξόχως παράδοξη εικόνα να ανοίγει βηματισμό η χώρα έχοντας βγει από την υγειονομική αυτή μέγενη, από τη μία, και να καταραίει οικονομικο-κοινωνικά λόγω των πολιτών της, οι οποίοι πλήττονται και οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους και έχουν τεράστια ζητήματα. Αυτή η παραδοξότητα, σε ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί στη χώρα μας. Με τη βοήθεια και με το βηματισμό ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η εμπιστοσύνη? Mm.
νομίζω ότι είναι ένας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε είναι ένας ιδιαίτερος και κρίσιμος μετέκτης, ο οποίος πολλές φορές όμως έχει απογοητεύσει και τους Έλληνες σε πολλά επίπεδα τα τελευταία δεκαετία, και σίγουρα δεν εμπνέει όπως θα έπρεπε την βαθιά εμπιστοσύνη που θα εξέπεμπε σε ένα κράτος μέλος όπως είναι η χώρα μας, η ίδια Ένωση. Ο ενωσιακός, ο βαθύς ενωσιακός χαρακτήρας, έχω την αίσθηση, κύριε Φουργεράκη, ότι έχει ρηγματωθεί με το πέρασμα των χρόνων και ιδιαίτερα σε επίπεδο όχι μόνο καθαρά αριθμών, αλλά και σε επίπεδο μενταλιτέ κουλτούρας. Εκεί νομίζω ότι είναι ένα βαθύ πρόβλημα, το οποίο έχω την αίσθηση ότι είχε απασχολήσει ήδη τους, και τις υπόλοιπα κράτη-μέλη, και είναι και το μεγάλο στίχημα για την επόμενη μέρα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι μέσα σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές πήρε επιτέλους το καλοκαίρι που μας πέρασε μια μεγάλη απόφαση, που ήταν η ποσοτική αυτή χαλάρωση, για να μπορέσουν σε οικονομικό επίπεδο, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε επίπεδο μέτρων πλέον τα κράτη-μέλη της. Αυτό οφείλω να το χαιρετήσω, ότι μέσα σε αυτή την βαθιά κρίση και ενωσιακή, επιτέλους φάνηκε εντάξια των προσδοκιών των κρατών μελών και έκανε αυτή την κίνηση, η οποία βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί βλέπετε το Recovery Fund, το Ταμείο Ανακάμψεως, συνεχώς αλλάζει, αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει budget, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια κίνηση που οφείλουμε να επενέσουμε μέσα σε ένα βέβαια βαθύ έτσι επικριτικό κλίμα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Και βέβαια το πόσο καθένας θα εκμεταλλευτεί αυτό το περίφημο ταμείο στην πράξη και όχι κατά το δοκούν, για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο, την ανάπτυξη, αυτό που πραγματικά πρεσβεύει αυτό το όνομα. Για την Κρήτη, τι θέλετε να πιστεύετε ή τι προτείνετε για το 2021? Για την Κρήτη λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από τα θέματα τα μεγάλα, τα αναπτυξιακά του νησιού. Θέλει για να δούμε την Κρήτη υπό άλλο βλέμμα. Αυτή ειδικά τη δεκαετία, τη δεκαετία 20-30, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να επιταχύνουμε πάση θυσία τα κομβικά, τα θεμελιώδη έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα και νομίζω ότι θα δώσουν, αν φυσικά μπουν σε τροχιά υλοποίησης, σε παρούσα φάση, θα δώσουν αυτή την όθηση που έχει ανάγει το νησί, μια όθηση μέσα από τέτοια αναπτυξιακά έργα που θα βοηθήσει και την μείωση της ανεργίας και την μείωση της ύφεσης, και αν μη τι άλλο θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Δηλαδή η κατασκευή φυσικά του βορειοδικού άξονα Κρήτης, που και μέσα από την εκπομπή σας οφείλω να πω όλο αυτό το 2020 έχουμε προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο μας να ενημερώσουμε τους πολίτες, να εκθιάσουμε και να αναδείξουμε ζητήματα θεατών και αθέατων πτυχών που διέπουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο του ΒΟΑΚ. Τη υλοποίηση, η τροχιά υλοποίηση ενός οραματικού έργου που είναι το αεροδρόμιο Καστελίου. Ένα εμβληματικό αεροδρόμιο, το δεύτερο τάξη της χώρας, το τέταρτο στα Βαλκάνια. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει στην Κρήτη μια όθηση, όχι μόνο για το τουριστικό προϊόν, αλλά εν γέννη για την ανάπτυξη του νησιού. Ζητήματα που αφορούν ενεργειακά το νησί μας. Με χαρά βλέπουμε την ολοκλήρωση του μικρού καλωδίου διασυνδέσεως Πελοποννήσου Κρήτης. Το μεγάλο διακύβευμα, το επίδικο όμως αυτού της δεκαετίας, είναι το μεγάλο καλώδιο. Που γι' αυτό οφείλω να πω μπήκε σε τροχιά όπως και τα προηγούμενα έργα που ανέφερα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τώρα να προχωρήσουν και να μην μείνουν βαλτωμένα, να μην μείνουν στην αδράνεια. Όπου δυστυχώς παρατηρούμε και το Καστέλι για τους δικούς του λόγους, αλλά και ο ΒΟΑΚ έχουν χάσει μια ολόκληρη χρονιά όπως ήταν το 20. Μέσα σε δυσκολίες φυσικά. Και επιμέρους υπάρχουν άλλα μικρά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού, συνεπικουρούμενα βέβαια και από τους Δήμους, γιατί χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν τα πράγματα να τρέξουν όπως ενδεχομένως επιθυμούσαμε. Άρα νομίζω ότι περιγράφοντας τα τρία εμβληματικά έργα, συνεπικουρούμενα από πολλά άλλα δεκάδες θα έλεγα μικρότερα, όλα αυτά συντελούν σε μία έτσι θετική εικόνα προοπτικής, αρκεί φυσικά να υπάρχει πολιτική βούληση, το πολιτικό στένος για να τρέξουν τα έργα αυτά με τους κατάλληλους ρυθμούς και χωρίς καθυστερήσεις, τις οποίες δυστυχώς είδαμε βέβαια τη χρονιά που πέρασε. Τελευταία ευχή και σας αποχαιρετώ. Να είναι όλος ο κόσμος γεμάτος υγεία, να μας βρει το 21 υγιής.
με μια αισιοδοξία η οποία θα πατάει γερά στα πόδια της. Αλλά πάνω απ' όλα, κύριε Διδιαράκη, δεν μπορώ, φέτος είναι η χρονιά που μόνο αυτό πρέπει να ευχόμαστε, υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Να είστε καλά, να είναι όλοι καλά.